Δεύτερη εκλογική Παλονίκη στον Θόδωρο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και μόλις σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Ραδιο Θεσσαλονίκη. Έχω την εντύπωση, όταν είστε στις κυβερνήσεις ή εσείς ή οποιοδήποτε άλλοι, ότι αν δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά, τα κακά, οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, δεν θα υπήρχαν προβλήματα στη χώρα. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν προβλήματα είναι αποκλειστικά και μόνο επειδή υπάρχουν δημοσιογράφοι. Είναι κάποιοι οι οποίοι εθελοτυφλούν και πολλές φορές εφαρμόζουν μια ρίση που είναι εγγλέζικη και λέει no news are good news. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Πιστεύω ότι τα προβλήματα υπάρχουν και γιατί υπάρχουν τα προβλήματα πρέπει να αναδεικνύονται. Γιατί η ανάδειξη και η προβολή των προβλημάτων αναγκάζει, πιέζει την οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα για να τα αντιμετωπίσει. Γιατί διαφορετικά θα ήταν άκρα του τάφου σιωπή και κανείς δεν θα καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Προφανώς. Ας ξεκινήσουμε από τα καθημάς και τα της υγείας, γιατί υπάρχει ανησυχία για την υπόθεση ελονοσίας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ανησυχώ εκτός των άλλων και γιατί μαλώνεται και για την ελονοσία η Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Ας πάμε στο ζήτημα. Το σοβαρό ζήτημα που είναι αν υπάρχει κίνδυνος. Εσείς είστε στην Β' Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι δύο δήμοι οι οποίοι είναι σε καραντίνα. Τι εικόνα έχετε εσείς? Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω επισήμως, έχω διαβάσει, είναι ότι παρουσιάστηκαν δύο κρούσματα στο Δήμο Λαγκαδά και στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Χθες είχα την δυνατότητα, ήμουν μαζί με τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, τον Ιγνάτιο Γκαδεζίδη, ο οποίος μου είπε ότι μίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και του ενδιαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κρούσμα ελονοσίας στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, αλλά γιατί συνορεύει με το Δήμο Λαγκαδά, γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκε και το όνομα του Δήμου Πηλαίας. Άρα στεκόμαστε στα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα που βρίσκονται στο Δήμο Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο χωριό τον Άγιο Βασίλη. Ελπίζω να είναι κάτι που θα είναι αντιμετωπίσιμο. Δόξα τω Θεώ ότι η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάσαν τα κρούσματα αυτά νοσηλεύθηκαν και δείχνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον κίνδυνο. Υπήρξε θεραπευτική αγωγή και αντιμετώπισε θετικά ο οργανισμός τους στην θεραπευτική αγωγή. Από εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα πολιτικών ευθυνών, όσο και αυτό αν φαίνεται παράξενο, γιατί η ελονοσία ήταν μια ασθένεια η οποία μέχρι και το 2014 δεν υπήρχε στη χώρα μας. Το 2015 εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα και το 2016 τα επόμενα. Δεν θέλω να το συνδέσω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ρατσιστής ή οτιδήποτε άλλο με τους μετανάστες. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτηματικά για το ζήτημα αυτό. Και ένα δεύτερο ερωτηματικό που υπάρχει για όλη τη χώρα γενικώς είναι αν γίνονται οι αεροψεκασμοί που προβλέπεται για τα κουνούπια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο με τα κουνούπια, το οποίο ξέρετε ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για... Τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξέρω ότι γίνονται. Έτσι. Τώρα, σε επίπεδο της υπόλοιπης Ελλάδας δεν ξέρω. Ναι. Για να μην δαιμονοποιήσουμε το προσφυγικό, ναι, και για αυτόν τον λόγο, η επίσημη εξήγηση είναι ότι αυτό όλο το κύμα προήλθε από κάποιους εργάτες από ασιατικές χώρες οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα. Έτσι μεταφέρθηκε η ελονοσία και είχαμε κρούσματα και δεν σχετίζεται με τις εισρωές από Συρία ή άλλες τέτοιες περιοχές. Τι εικόνα έχετε γι' αυτό? Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι δηλαδή να είναι ένα πρόβλημα εισαγόμενο το οποίο πιθανά θα αντιμετωπίσουμε, όμως με την ευκαιρία των κρουσμάτων ελονοσίας που επιβεβαιωθήκαν στη χώρα αναδεικνύεται ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα, το ζήτημα της υγειονομικής, του υγειονομικού ελέγχου και της υγειονομικής προστασίας και των προσφύγων και των μεταναστών. Γιατί υπάρχουν χώρες όπου λόγω υπανάπτυξης, λόγω φτώχειας, λόγω έλλειψης οργάνωσης του συστήματος υγείας δεν γίνονται τα στοιχειώδη εμβόλια, αυτά που κάνουν τα παιδάκια μας από τη γέννησή τους και μετά. Και έτσι οι ασθένειες, οι οποίες είχαν να εξαφανιστεί τη χώρα, ελονοσία, υπατήτηδα, δυστυχώς έχουν αρχίσει και επανεμφανίζονται. Άρα λοιπόν η ευθύνη της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, όταν έχει μια προσφυγική ροή και όταν έχει 60.000 μετανάστες, είναι να τους ελέγξει και από υγειονομική πλευρά. Γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούν να είναι εν δυνάμει φορείς μεταδοτικών ασθενειών επικίνδυνων, υπατήτηδες, έτσι, για παράδειγμα. Και αυτοί, τη στιγμή που μένουν στη χώρα μας, σιγά σιγά θα μπουν σε κάποιες δραστηριότητες, θα έχουν και σχέσεις ενδεχόμενα και σεξουαλικές επαφές κτλ. Και ξέρουμε ότι η υπατήτηδα και ειδικά η υπατήτηδα είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να προσεχθούν, να μην ξανεμφανιστούν ασθένειες που είχαν εκλείψει από την ελληνική κοινωνία. Ναι. Τώρα, μια που περάσαμε στο προσφυγικό, έτσι όπως περάσαμε τέλος πάντων, η δέσμευση η οποία ακούγαμε από τα κυβερνητικά χείλη για την υπόθεση εγκατάστασης προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η Κεντρική Μακεδονία έχει υποβαρυνθεί πάρα πολύ
από αυτή την ιστορία ήταν ότι θα είναι κάτι προσωρινό. Δηλαδή, μας μιλούσαν για 2 ή 3 μήνες. Εγώ επέμενα βέβαια ότι δεν υπάρχει περίπτωση εντός τριμήνου να αλλάξει κάτι. Εσείς τι εικόνα έχετε, ποια είναι η αίσθησή σας? Η εικόνα που έχω είναι ότι μπορεί θεωρητικά η κυβέρνηση και ειδικότερα ο κ. Μουζάλας να ενδιαφέρεται για το ζήτημα αυτό και να θέλει να κάνει μια δίκαια και ισόρροπη κατανομή των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη τη χώρα. Αλλά υπάρχουν τοπικές αντιδράσεις, λογικό και εύλογο και αναμενόμενο, και περιμένω να δω ποια θα είναι η στάση κυβέρνηση. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ το 50% περίπου των προστίγων να είναι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδος, βλέπε Πελοπόννησο, βλέπε Κρήτη, όπου βλέπω και ένα γενικό ξεσηκωμό εκεί πέρα, να μην εγκατασταθεί ούτε ένας, να μην υπάρχει μια δίκαια μοιρασιά, ένα ποσοστό έτσι, μεταναστών και προστίγων. Εσείς βλέπετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση αυτό το να έχουμε στυπαγμένους ανθρώπους μέσα σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και αποθήκες? Θα αλλάξει άμεσα αυτό? Πρέπει να, άμεσα δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα το τρίμηνο αυτό. Ναι. Παραμύθια στις τοπικές κοινωνίες ότι είναι ένα μέτρο προσωρινό και ότι όσο Σεπτέμβριο θα έχει αντιμετωπιστεί. Στην πράξη δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως και αυτό αναδεικνύεται τώρα. Έτσι, ότι δεν έχει κάνει καμιά προεργασία για τη μεταφορά του σε άλλες περιοχές, ναι, σε άλλες περιφέρειες. Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, μέχρι να λυθούν ζητήματα μετεγκατάσταση, εδώ με ερωτηματικό βέβαια, γιατί δεν βλέπω ζωηρό ενδιαφέρον από την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, μέχρι να λυθούν ζητήματα πολιτικού ασύλου, μέχρι να λυθούν τέτοια ζητήματα, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εδώ. Με τα σχολεία τι θα γίνει, τα παιδιά τους τι θα κάνουν? Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους φαντάσματα, να σβαρνώνται, συγγνώμη κιόλας για το αδόκιμο του ρήματος, αλλά μόνο έτσι μπορώ να περιγράψω την κατάσταση δεξιά και αριστερά. Είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εμπολής οφείλεται και στη συσσόρευση των μαζών αυτών σε συγκεκριμένες περιοχές. Προσέξτε, κύριε Μόσχη, περίπου 30.000 είναι στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σωστά. Αν αυτοί ήταν μοιρασμένοι, ήταν 2.000 στην Κρήτη, 1.500 στην Πελοπόννησο, 2.000 στη Ρέα Ελλάδα κτλ., δεν θα ήταν πρόβλημα. Όταν όμως είναι μαζεμένοι όλοι σε μια περιοχή, υπάρχουν και τέτοιου είδους προβλήματα. Και γιατί αναφέρουμε ότι δεν θα ήταν πρόβλημα? Γιατί αν είναι 100 άτομα, παράδειγμα, σε μια πόλη των 5.000, σε μια κομμόπολη, εύκολα μπορούν, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, να απορροφηθούν. Γιατί το λέω συσσαγωγικά, γιατί δυστυχώς η εμπειρία απέδειξε ότι δεν ενσωματώνονται εύκολα. Έτσι, έχουν τη δικιά τους κουλτούρα, το δικό τους πολιτισμό, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά τέλος πάντων, τα παιδάκια τους εύκολα θα μπορούσαν να πάνε στο σχολείο, για παράδειγμα, πούμε, έτσι, κάτι να γίνει. Αλλά τώρα, όταν είναι μαζεμένοι, προκύπτουν τα ζητήματα, όπως είπα πιο πριν, τα υγειονομικά ζητήματα. Προκύπτουν τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Και σε ποια σχολεία, όταν οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι εμείς δεν ήρθαμε να μείνουμε στην Ελλάδα, εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ, να ενσωματωθούμε στην ελληνική κοινωνία, κατ' επέκταση, τι ελληνικά να μάθω, αγγλικά δεν ξέρω, δεν ήρθα για εδώ, για αλλού ήμουν. Εντάξει, και εγώ μπορεί να είμαι για αλλού, αλλά προσαρμόζομαι και θα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι η συμφωνία που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι ένας αριθμός εξ αυτών θα μείνει και εδώ. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν η λογική του ότι εγώ είμαι περαστικός και θα πάω στη Γερμανία, στη Σουηδία ή στη γη της επαγγελίας δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να το δώσουν να το καταλάβουν. Όσο πιο γρήγορα κάποιοι καταλάβουν ότι πρέπει να ενσωματωθούν, να μάθουν τη γλώσσα, τον τρόπο ζωής στην χώρα μας, τον πολιτισμό κτλ. Αλλά βέβαια για όλα αυτά υπάρχει ευθύνη και υπάρχει κυβέρνηση. Αυτή πρέπει να τα κάνει, όχι εγώ. Πείτε μου λίγο στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο της περιοχής, ο ΑΣΤ. Δεν σας ακούω να μιλάτε στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα, γιατί? Καλά κάνετε και μας ρωτάτε, γιατί εμείς είμαστε ένα σοβαρό και υπεύθυνο κόμμα και θέλουμε να πάρουμε μια τεκμηριωμένη θέση αφού μελετήσουμε όλες τις παραμέτρους. Σήμερα έρχεται από την Αθήνα ο συνάδελφος βουλευτής Σερών και τομεάρχης μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τώρα το πρωί στις 11 η ώρα μαζί με την πρόεδρο της δικού σας, την καινούργια, την Βίκη, την Εφταξά, θα επισκεφθούν την διοίκηση του ΑΣΤ και θα συζητήσουν και με τον πρόεδρο κ. Στεφανίδη, αλλά και με το σωματείο εργαζομένων, με τον κ. Τσερμενίδη. Στη συνέχεια, 1 η ώρα, ως Διοικούς Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας, έχουμε σύσκεψη στα νέα μας γραφεία και εκεί θα πάρουμε μια θέση συγκεκριμένη. Αυτό μπορώ να πω εγώ προκαταβολικά, γιατί σας είπα, αφού γίνουν συναντήσεις αυτές και αφού συνεδριάσει η Διοικούς Επιτροπή για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει μια ενιαία έκφραση από την πλευρά της Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μπορώ να σας πω καταρχήν είναι ότι είναι απαράδεκτα δύο πράγματα. Το να έχει μείνει τόσα χρόνια η Θεσσαλονίκη μόνο με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, και αυτό είναι ο ΑΣ,
Γιατί στην Αθήνα βλέπετε έχουμε τρόλεϊ, έχουμε τραμ, έχουμε μετρό, έχουμε το διόλου τη μάνα έχουμε. Εμείς εκτός από τον ΟΑΣ δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να σας θυμίσω μόνο ότι περάσατε κι εσείς από την κυβέρνηση. Έχετε δίκιο, ναι. Και από αρκετές κυβερνήσεις του παρελθόντος. Και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη γι' αυτό, γιατί προφανώς έχουν γίνει και λάθη στο παρελθόν. Και δεύτερο επίσης πολύ μεγάλο ζήτημα και απαράδεκτο είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός, δεν ξέρω γιατί, δεν γουστάρει, όποιον γουστάρει βλέπει, δεν δεχόταν τόσο καιρό που υπήρχε το πρόβλημα και υπήρχε μια διαφορετική άποψη από την πλευρά του ΟΑΣ και των εργαζομένων, δεν δεχόταν αυτούς τους ανθρώπους σε ένα τραπέζι να καθίσουν κάτω για να τα βρουν. Εγώ δέχομαι σε ανθρώπινο επίπεδο να έχει μια διαφορετική εκτίμηση και σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά κάλεσε τους και πες, ελάτε εδώ κύριοι, υπάρχει αυτή η σύμβαση, εγώ διαφωνώ με αυτή τη σύμβαση, θα την καταγγείλω, να την αλλάξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Εδώ υπήρχε μια πλήρης αδιαφορία. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ζήτημα σύμβασης, δηλαδή ότι όλο αυτό το κάνει το Υπουργείο για να κακολογήσει τον οργανισμό και να αλλάξει προς το χειρότερο για τον ΟΑΣ τη σύμβαση, ή υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω? Γιατί είναι... διαβάζοντας την επιστολή, φαντάζομαι την είδατε, ναι, διάβασα, του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Σπίρτζη, μιλάμε για καταπέλτη. Δεν έχει αφήσει τίποτα που να μην το καταγγείλει. Και μάλιστα έτσι όπως είναι διατυπωμένα όλα, μέσα από ηρωνίες, από υπονοούμενα και από ευθείες καταγγελίες, ουσιαστικά περιγράφει μια κατάσταση μαφίας στην οποία υπάρχουν μόνο γκρι ζώνες και δεν ξέρει κανένας τίποτα, ούτε αυτό στο Υπουργείο. Είναι η μία άποψη, η άποψη του κ. Σπίτση, ο οποίος περνώντας με αυτόν τον τρόπο στην επίθεση θέλει να δικαιολογήσει ότι αυτός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έκανε τίποτα απολύτως. Χθες επίσης διάβασα και τη δήλωση του πρόεδρου του ΟΑΣ, κ. Στεφανίδη, ο οποίος είπε ότι θα πάρει θέση απαντώντας παράγραφο-παράγραφο, λέξη-λέξη σε όλα αυτά που καταγγέλλονται από τον κ. Σπίτση. Αλλά εγώ επανέρχομαι. Το πρόβλημα ήταν γνωστό και είναι γνωστό εδώ και αρκετούς μήνες, γιατί υπήρχε από την πλευρά του ΟΑΣ η πίεση, η διεκδίκηση κάποιων χρημάτων. Εάν στους καλούς στο τραπέζι του διαλόγου, το να κάνουμε διάλογο, ακόμη και να διαφωνούμε, είναι απαραίτητο και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Κάλεσε τους, βάλ' τους απέναντι, πες την άποψή σου, να ακούς και τη δικιά τους. Μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Και πέραν τούτου, ο ΟΑΣ, από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι ξέρω, δεν διεκδικεί στα καλά καθούμενα κάποια πράγματα. Έτσι, υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές, αποφάσεις διαιτησίας. Τις αμφισβητείς, ωραία, προσέφυγε και που πρέπει να προσφύγεις. Νόμιμα και στα δικαστικά μέσα, στα ένδικα μέσα. Όχι δηλαδή έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι δεν έχει σε τίποτα δίκιο η κυβέρνηση? Εγώ δεν ξέρω σε τι ακριβώς έχει δίκιο. Εγώ ξέρω το εξής, ότι αν έχουμε ένα πρόβλημα, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν κάνουμε καταγγελίες και τελειώνει το θέμα, γιατί το θέμα όχι απλώς παραμένει, αλλά γιγαντώνεται. Φτάσαμε στο σημείο μια πόλη ενός εκατομμυρίου να μην έχει μέσο μαζικής μεταφοράς. Και όλοι οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν τα αυτοκίνητά τους ή τη δυνατότητα να πάρουν ταξί να πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι μεροκαματιάρδες οι οποίοι παλεύουν. Όταν παλεύεις λοιπόν για να πάρεις 500 ευρώ το μήνα, προφανώς και το ταξί των 5 ευρώ να πας και 5 να γυρίσεις είναι κόστος μεγάλο. Ναι. Αυτά η κυβέρνηση δεν τα σκέφτηκε, ο κ. Σπίρτης δεν τα σκέφτηκε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θέλει να βάλει γερά το πόδι της η κυβέρνηση μέσα στον οργανισμό και να έχει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο κύριος Σπίτης. Θεωρώ ότι αυτό που ξεκίνησε είναι μια βεντέτα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έτσι, οι πολιτικοί δεν πρέπει να λειτουργούν με αυτή τη λογική. Θα μπορούσε να καλέσει έγκαιρα τον ΟΑΣ και να συζητήσει τις όποιες διαφωνίες και τις όποιες διαφορετικές εκτιμήσεις έχει. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, σας είπα ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία, σοβαρά και υπεύθυνα, και για να μην ακούγεται ο καθένας ο καράγουλο χίωψη να έχει την προσωπική του άποψη, σήμερα, αφού γίνει επιτόπου συνάντηση του υπεύθυνου του τομέα μεταφορών του Κώστα του Καραμαλή με την Βίκη την Εφταξά, την πρόεδρο του δικού σας. Στη συνέχεια θα έχουμε δικούς επιτροπή και θα πάρουμε μια θέση συνολικά σαν κόμμα επί του συγκεκριμένου ζητήματος που είναι να πολύ πάρετε, μεγάλο πρόβλημα γιατί για δημιουργούνται, ξέρετε, περίεργες σκέψεις γιατί ναι, δεν είναι όχι, Δημοκρατία. Όχι, γιατί αυτό, δεν παίρνει θέση Νέα Δημοκρατία. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξαν σοβαρές εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Το καλοκαίρι και όλα αυτά εδώ μας πήγαν λίγο παραπίσω, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εντάξει, σύμφωνοι. Τελευταία ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Τώρα, αλήθεια ζητάτε εκλογές, κύριε Καράογλου, ή ακούγεται καλά κάθε φορά που λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία θέλουμε εκλογές, είναι η χειρότερη κυβέρνηση κλπ. Κλπ. Δεστε, αλήθεια Μόσχη, τώρα ζητάτε εκλογές. Κύριε Μόσχη, εμείς στείλαμε το μήνυμα στην κυβέρνηση, ο Τσαμπουκάς, ο ψευτοτσαμπουκάς του κύριου Τσίπρα και των υπόλοιπων που έλεγε ότι δεν έχετε τα κότσια να πάτε στις εκλογές, γιατί οπότε και αν πάτε και λαγώστε φταίρι, κούνα για κακό του κεφαλιού του και όλα τα σχετικά, να σταματήσουν. Εμείς τώρα και καράβουν τώρα σαν τα μωρά παιδιά. Δηλαδή... Ναι, όταν και σε κάθε συζήτηση στη Βουλή μας έλεγε ότι αν θέλετε... Αν τολμάς κάντο και αν ναι θέλετε, τολμάω Ιδούρου, και... Μα ο Πρωθυπουργός τα έλεγε αυτά. Η Δούρου έδωσε εδώ και το πείδημα και πάμε σε εκλογές και τσαμπουκάδες και τα λοιπά και το είπαμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Όποτε θες πάμε σε εκλογές. Ναι, αλλά τώρα... εκείνος ο καυγάς της Βουλής τέλειωσε. Τώρα όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, καλημέρα σας λέμε, εκλογές μας λέτε.
Κοιτάξτε, δεν είναι το πρώτο ζήτημα στην ατζέντα μας. Απλά όταν μας ρωτάνε, λέμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να γίνουν εκλογές όποτε και να θέλουν. Πώς δεν είναι το πρώτο ζήτημα, σημαία το έχετε. Εντάξει, όχι τόσο. Έχουμε λίγο κατεβάσει σημαία, αν έχετε προσέξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε υποστολή δηλαδή. Λίγο παρακάτω πήγε, δεν είναι εκεί που ήταν, έτσι. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι όποτε θέλουν να κάνουν εκλογές. Θεωρούμε ότι είναι μια κακή κυβέρνηση και κάνει κακό. Και μακάρι να γίνουν εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα είναι μια καλύτερη κυβέρνηση. Εκεί πιστεύετε ότι θα κάνει σύντομα εκλογές ο Τσίπρας, παίζοντας το σενάριο της δεξιάς παρένθεσης? Προσωπική εκτίμηση. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι εξουσιομανής και δεν τη βρίσκει, αγαπάει αυτό που κάνει, έτσι, το να αισθάνεται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο παντοδύναμος κτλ. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει γρήγορα εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι για το 16 δεν βλέπω καμιά τέτοιου είδους εξέλιξη. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και δημόσια χάρηκα που τα είπατε. Καλή σας μέρα και εγώ.